δίκιο και μετά να πούμε δύο λόγια. Διγενήσει τη μαθαινία και φυλάξας εν τη κινήση των κόσμων που κατέχει πεστεωτόκε με δέστης προς τη ζωή. Πάντοτε εν και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Συ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις την Ιερά και εμείς αυτή σε εορτάζομεν και πάντων στον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέγον Θεός. Θα βρει εκκλησίες και εκκλησάκια αφιερωμένα στην Παναγιά μας. Αλλά και ανάμεσά μας να περπατήσει κάποιος, τα μισά ονόματα είναι Μαρία, Παναγιώτα, Παναγιώτης, Μάριος. Γιατί τόσο βαθιά έχει μπει η Παναγιά στις ψυχές, στις καρδιές και στη ζωή των ανθρώπων, που ό,τι και να πάθουν, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να μας ευνηδιάζει στην καθημερινότητά μας η ζωή, το πρώτο που θα πούμε όλοι, Παναγιά μου. Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγίτσα μου. Αλλά και το ακούω συνέχεια και όταν μου στέλνετε μηνύματα, Πάτερ, κάνε μια προσευχή στην Παναγιά. Πες δυο λόγια στην Παναγιά για αυτόν και εκείνον, μικρός, μεγάλος. Εύκολο, δύσκολο, πολύ εύκολο ή και πολύ δύσκολο. Και σκεφτόμουν όλες αυτές τις μέρες που τις περάσαμε τόσο όμορφα και μάλιστα με τόσο πολύ κόσμο, που και σήμερα είπαμε με τους εδώ και λέω λίγη θα είναι σήμερα να τελειώσουμε νωρίς, ο κόσμος θα έχει πάει στα χωριά του, θα έχει φύγει, θα έχει πάει από εδώ και από εκεί, αλλά βλέπω και σήμερα να είστε και σήμερα χαζί, δεν πειράζει, χαζί με χαζό παπά, ωραία χαζομάρα κάνουμε για να περνάμε όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, πολύ όμως σας ευχαριστώ και γεμίζετε την ψυχή μου και την καρδιά μου με τα χαμόγελά σας, με τις καλημέρες σας, με τις ομορφιές σας. Πόσο πολύ συγκινούμε και πόσο συγκινήθηκα αυτές τις μέρες με την εξομολόγηση. Τι να πω και τι να ομολογήσω μπροστά στις δικές σας ψυχές, στις δικές σας καρδιές, σε όλα αυτά που ήρθατε και μου είπατε
αλλά κυρίως σε αυτή την υπέροχη αγκαλιά που ξέρετε όλοι να κάνετε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θέλω να πω δυο λογάκια που τα διάβασα αυτές τις μέρες και δεν ντρέπομαι να σας πω ότι δεν τα ξέρα. Δεν τα ξέρα. Ξέρω γιατί αυτό το κομμάτι της Παναγιάς δεν το είχα βρει. Όταν λέει ήρθε ο καιρός να πάρει τη μάνα του κοντά του ο Θεός, ο Χριστός μας, έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να της το πει ότι φεύγει. Φεύγεις, έρχεσαι, λέει, πάνω. Και αν ήμασταν εμείς στη θέση της, μόλις θα μας το έλεγε ότι τελειώνεις, αποθλίσκεις τέλος, τι κρύος υδρότας, τι πάμε, αλλά υποθυμάγαμε όλοι. Η Παναγιά, λέει, χοροπήδηξε από τη χαρά της. Τρελάθηκε, λέει, γέμισε η καρδιά της φως και το έλεγε σε όλους και σε όλες. Κάλεσε, λέει, όλες τις φίλες της, κάλεσε και τους συγγενείς της στο σπίτι και τους είπε να ετοιμάσουμε, λέει, το σπιτικό, βοήθησε και αυτή, καθάρισε, λέει, περιποιήθηκε το σπιτικό της για να έρθει, λέει, ο άγγελος να μου πάρει την ψυχούλα. Φεύγω, χαίρομαι. Όλοι γύρω-γύρω, λέει, έκλαιγαν που θα χαναν την Παναγιά και αυτή, λέει, τραγουδούσε και χαίρονταν και του ζητούσε να μην στενοχωριούνται. Γιατί εγώ, λέει, πάω στη ζωή τώρα. Ο θάνατός μου, λέει, θα με περάσει στη ζωή. Και έτσι, λέει, να κάνετε κι εσείς όταν θα έρθει το τέλος σας. Και βγήκε, αυτό δεν το ξέρα, ακούστε τώρα. Βγήκε και πήγε στον κήπο της Γεστημανή για να προσευχηθεί μόνη της. Όπως είχε κάνει και ο γιος της ο Χριστός πριν το τέλος του. Και ποιο ήταν το θαυμαστό, λέει, που συνέβη? Ότι όλα τα δέντρα, λέει, μικρά, μεγάλα, τεράστια, χοντρά δέντρα, λύγησαν όλα τα δέντρα και την προσκύνησαν την Παναγιά. Γιατί θα έφευγε και να την ευχαριστήσουν ακόμα και τα δέντρα που χάρισε το Χριστό και κατέβασε το Χριστό κάτω στη γη. Και όλα, λέει, τα πουλιά της περιοχής μαζεύτηκαν εκεί και τραγουδούσαν για να την ευχαριστήσουν. Και όταν, λέει, ήρθε η τρίτη μέρα και η Παναγιά συνέχεια προσεύχοντα, ακούστηκε, λέει, μια πάρα πολύ δυνατή βοή, πολύ δυνατή, λέει, βοή και ένα τεράστιο σύννεφο νεφέλη φωτεινή έφερε όλους τους Αποστόλους και τους Ιερείς και τους Αρχιερείς. Όλους τους Αποστόλους για να έρθουν για να ξεπροβοδήσουν όλοι μαζί τη μάνα του Θεού. Γι' αυτό και λέμε το ωραίο τροπάριο, το είπαμε αυτές τις μέρες. Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες εν θάδε και στη μανή το χωρίο. Ελάτε όλοι να είστε εδώ. Πόση χαρά θα έκανε η Παναγιά, αλλά και πόση χαρά και συγκίνηση θα είχαν οι Απόστολοι. Θα ξεπροβοδούσαν τη μάνα του Χριστού. Τη μάνα του Χριστού που ποιος την είχε στη φύλαξή της όλες αυτές τις μέρες. Την πήρε δώρο αυτός ο Απόστολος. Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ήταν ο μόνος που κάθισε κάτω από το Σταυρό
για να είναι στο μαρτύριο και στη Σταύρωση και στο θάνατο του Χριστού, αλλά να είναι και στην παρέα της Παναγιάς. Και γυρίζει εκεί ο Χριστός. Ας τέλειωνε, ας πέθανε, ας πονούσε τόσο. Μάνα μου, ιδού ο Υιός, ο Ιωάννης. Ιωάννη μου, παιδί μου, ιδού η μύτη σου. Τι υπέροχο να παίρνεις δώρο τη μάνα του Χριστού. Μια μάνα του Χριστού όμως, που μπορούμε να την πάρουμε δώρο κάθε μέρα όλοι μας. Έτοιμη είναι, έτοιμη είναι, διότι το υποσχέθηκε ότι θα πάντα λέει θα προσεύχεται για όλον τον κόσμο. Και όταν λέει, αφού μαζεύτηκαν όλοι, ξάπλωσε, σταύρωσε τα χεράκια της και έφυγε. Και λέει η παράδοση των Αγίων, που το είδα λέει σε οράματα, όταν εμπήκε λέει στον Παράδεισο, μαζεύτηκαν όλοι οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι και οι προφήτες και την τραγούδησαν, την έψαναν, την υποδέχτηκαν. Τι υπέροχα πράγματα! Πόσο ζωντανή πίστη έχουμε! Πόσο υπέροχη πίστη έχουμε! Και από τα τότε η Παναγιά περιμένει στον ουρανό όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Τους περιμένει και τους αγκαλιάζει. Τους περιμένει και πάει λέει στον Χριστό για να μειώσει τις αμαρτίες μας. Και σε μεσήτρια έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Να μην μου τις ελέγξει. Έτσι είναι η Παναγιά. Έτσι ήταν, είναι και θα είναι η καρδούλα της. Αυτή είναι η μάνα μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι χάσαμε δικούς μας ανθρώπους και βλέπω εδώ σήμερα και μανάδες που έχασαν νέα παιδιά, να ξέρουν ότι τα σπλάχνα τους τα έχει στην αγκαλιά η Παναγίτσα μας. Τα έχει στην αγκαλιά η Παναγίτσα μας. Αυτή όμως η Παναγίτσα, όχι, εδώ τώρα, αυτή η Παναγίτσα όμως που θέλει από μας να ανοίγουμε τη δικιά μας αγκαλιά στον πόνο των ανθρώπων, να ανοίγουμε την αγκαλιά μας και να χαρίζουμε την αγάπη, αυτή την αγάπη που χαρίζει σε μας ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι. Θέλει να τη χαρίζουμε, θέλει να τη δίνουμε, θέλει να έχουμε πεπληρωμένη, όπως είπε ο Χριστός στην προσευχή του λίγο πριν φύγει, την αγάπη μας στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Μη γελιέστε. Δεν υπάρχουν άλλες αρετές που μπορούν να μας βάλουν στον Παράδεισο αν δεν υπάρχει στην ψυχή μας γεμάτη η αγάπη και η προσφορά και η θυσία. Αν υπάρχει αυτό, τότε όλα γίνονται Παράδεισος.
όλα γίνονται πανέμορφα. Όλα γίνονται ζωή, χαρά, ειρήνη, ομορφιά, ευτυχία, παράδεισος, άνοιξη. Λαμπρή, γλέντι. Αλλιώς δεν βρίσκει ο άνθρωπος τίποτα που να μπορεί να του ζωντανέψει την καρδιά και την ψυχή και τη ζωή. Εύχομαι λοιπόν σήμερα, συγχωρέστε με τώρα, οφείλω να ξεκινήσω από κάπου που μας διδάσκει κάθε μέρα με την αγάπη της. Μας διδάσκει. Και αυτή είναι η Κυρία Μαρία. Τη λέω πάντα Κυρία Μαρία, γιατί αξίζει αυτήν την τιμή. Εγώ το νιώθω με όλη μου την ψυχή και την καρδιά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Πού είσαι όλα κυρία Μαρία. Μου αρέσει που κρύβεται κιόλας. Θα πω ένα μυστικό. Θα τα ακούσω μετά. Δεν πειράζει. Κάθε φορά που φεύγω να πάω ψωνίσω, μου λέει, δες την αποθήκη μας, έχει χυμούς, έχει νερά, έχει γλυκά, για να κερνάμε τον κόσμο που έρχεται κάθε μέρα. Δεν νομίζω να πέρασε άνθρωπος που να μην βγει και να τον κέρασε ό,τι ώρα και να είναι. Να έχουμε κρύο νερό, λέει, να έχουμε κρύους χυμούς, να έχουμε γλυκά όταν είναι νηστεία νηστίσιμα και όταν είναι άλλη περίοδο αρτήσιμα. Αυτή είναι η παπαδιά σας. Η δικιά σας παπαδιά. Ο δικός σας άνθρωπος. Να της πω λοιπόν χρόνια πολλά, να ζήσει τόσα και άλλα τόσα χρόνια, να χαρεί παιδιά με εγγόνια και να είναι πάντα έτσι. Την ευχαριστώ και τη ζητάω συγγνώμη όταν πέφτει το δικό μου βάρος πάνω στη δικιά της ψυχή. Να πω χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν και έχουμε εδώ και συνεργάτες και αυτούς που μας υπηρετούν, Παναγιώτιδες, Μαρίες, Μάριους. Να ζήσετε όλοι χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε, σας ευχαριστώ που έρχεστε, σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ για την αγκαλιά σας, σας ευχαριστώ για την προσφορά σας, σας ευχαριστώ πραγματικά που αυτό το χωριό άνοιξε και το άλλο χωριό, τα δύο χωριά, άνοιξαν την αγκαλιά τους, ανοίξατε την αγκαλιά σας και νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου. Τώρα θα μου επιτρέψετε λίγες μέρες να ξεκουραστώ ή μάλλον δεν θα ξεκουραστώ. Δεν το ξέρω αυτό. Είδες τι κάνει η παπαδιά. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Θα φύγω λίγο γιατί με ζητάνε. Όχι, δεν θα πάω για παρθένες. Δεν ξέρω αυτή τη λέξη μάλλον. Θα πάω για κάτι ομιλίες και σε ωραία μέρη και χαίρομαι που εκπροσωπώ εκεί τον χωριό και όλους σας. Να πω χρόνια πολλά λέει και στις Δέσποινες και και στις Παρθένες. Σήμερα γιορτάζετε, καλέ. Εσείς σήμερα γιορτάζετε. Ωραία. Χαιρόμαστε γιατί η Παρθένα είναι και αυτή ένα σύμβολο του χωριού και δίνει και προσφέρει. Την ευχαριστώ γιατί πραγματικά έχει έννοια και για το χωριό και για τον ναό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Θα είμαστε όμως εδώ, δεν θα λείψω πρώτα ο Θεός μου. Κυριακή καμία. Θα είμαι εδώ και θα λειτουργώ κανονικά.
Θα με αφήσετε λίγο από εξομολόγηση, κάντε καμιά καλή αμαρτία, σας παρακαλώ. Να κάνετε καμιά καλή αμαρτία για να έχουμε να σκορτάμε. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε. Πάμε λίγο. Διευθώ. Διευθώ, Αγίου Πατέρου Δημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Πού το παρακείο.